Ρε, ψάχνω δεξιά, ψάχνω αριστερά, ψάχνω αριστερό δεξιά. Αυτές οι κοπέλες από το GNTM, τόσες κοπέλες, εξαφανιζόν. Ξέρεις τι, έχω την εντύπωση ότι ή έχουν κάποια ρήτρα με το συμβόλαιο του Star και δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα μόνες τους, ή γενικά απέχουν λίγο από τα social. Δηλαδή δεν βλέπουμε πολλές αναρτήσεις. Να, πάρε παράδειγμα, ας πούμε την Ασημίνα, η οποία έλεγε θα ανεβάζω βίντεο, θα κάνω, θα δείχνω. Βλέπουμε ότι τα ψιλοσταμάτησε. Πολλά κορίτσια που θα έπρεπε να κινούνται, γιατί ξέρουν ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα ώσπου να βγει το Mystery Rox και τα άλλα παιχνίδια που θα εξαφανιστούν. Το ξέρουν και οι ίδιες, έπρεπε τώρα να είναι πολύ πιο ενεργές. Αλλά δεν βλέπουμε πολλές δημοσιεύσεις. Η Άννα Μαρία, ας πούμε. Τίποτα. Κάτι βάζει κάτι από τις διακοπές της Ελβετίας κτλ. Άλλες κοπέλες, η Κέι, εντάξει, για δύο φωτογραφίες. Δηλαδή, είναι πολύ περιορισμένα αυτά τα πράγματα που κάνουν και οι δημοσιεύσεις σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να κάνουν. Που θα έπρεπε να μας δείχνουν μόδα, να κινούνται, ναι, να ανεβάζουν βίντεο, να ανεβάζουν story. Δεν έχουν το περιθώριο που είχαν τα άλλα κορίτσια από το Power of Love, ας πούμε, που είχαν μπροστά σε ένα καλοκαίρι ολόκληρο, το απόλαυσαν και έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κι όμως, παρόλο που είχαν μπροστά τους ένα καλοκαίρι ολόκληρο, τις έβλεπες ενεργές. Τώρα. Αυτό λέω, ότι είχαν μπροστά τους και ήταν πρωταγωνίστριες για ένα δίμηνο, τρίμηνο ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τώρα απλά, δεν ξαφανίζω ρόλο. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως δεν βλέπουμε καμία παίχτρια από το GNTM σε άλλο κανάλι που σημαίνει ή σε συνεντεύξεις που σημαίνει ότι για κάποιους μήνες, 2-3 μήνες σίγουρα είναι δεσμευμένες. Όπως και στο Sky, νομίζω ήταν 4 μήνες τα συμβόλαιά τους στα συμβόλαια. Ήταν νομίζω 4 μήνες, το είχε πει κάποια κοπέλα ότι για 4 μήνες δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού. Οπότε, εάν κάτι παρόμοιο ισχύει και στο Star, δεν μπορούν να εμφανιστούν και δεν μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία. Το θέμα δεν είναι να εμφανιστούν. Στα social media. Ναι, είναι ελεγχόμενα και τα social. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Λογικά, ας πούμε, αν ανήκει, σου λέω η Άννα Μαρία, στο πρακτορείο το Blaze Models, θα είναι δεσμευμένη να κάνει συγκεκριμένες αναρτήσεις. Θεωρώ ότι αυτό θα το έχουν υπογράψει σίγουρα. Δεν μπορεί ανεξέλεκτα να κάνει αναρτήσεις. Το θέμα είναι λοιπόν ότι τα κορίτσια αυτά πλέον από όλα αυτά δεν θα μείνει τίποτα. Αρχίζουν να εξαφανίζονται. Όχι, ναι. Παιδιά, κατά τα ψέματα, με το που θα βγει το My Style Rox, έχει μέσα 12 κορίτσια τα οποία είναι ένα και ένα. Είναι πολύ σχέση με τη μόδα, έτσι. Ναι, ναι. Όχι, δεν λέμε τώρα εμφάνιση σαν μοντέλο. Είναι δυνατές στα social, ενεργές στη μόδα. Οι 12 αυτές θα είναι ισοπεδωτικές σε όλες τις προηγούμενες. Ναι, ναι. Σε όλες τις προηγούμενες. Αυτό είναι σημαντικό που σας λέω. Οπότε με τα κορίτσια αυτά που πήγαν εκεί, ξεβρακώθηκαν, έκαναν το reality, έγινε το να δεις. Τώρα αυτή τη στιγμή τι θα κάνουν. Θα εξαφανιστούν και βέβαια τσάμπα ο κόπος. Τσάμπα όλα αυτά. Καλά. Δεν απόλαυσαν τίποτα. Τσάμπα ο κόπος ουσιαστικά δεν πήγε ειδικά για τις νικήτριες, αλλά σε σχέση με, με τη δουλειά τους. Μα πού είναι η Άννα Μαρία κούκλα μου ακόμα δεν είναι. Ναι, θα πάρει 50 χιλιάρικα. 50 χιλιάρικα θα τσάμπα πάρει. Τσάμπα ο κόπος δεν είναι. Αυτή πάει να κάνει καριέρα, δεν πάει να πάρει τα 50 χιλιάρικα. Α, εννοείς σε θέμα της καριέρας. Ναι. Καριέρα δεν ναι. Υπάρχει εδώ πέρα. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Καριέρα, ναι, δύσκολο γιατί δεν είναι ενεργές. Ναι, δύσκολο. Έχουν θεματάκι σοβαρό. Θέλει αγώνα. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, και αυτές που είναι στην επικαιρότητα, Ραμόνα, Τούν κτλ. Κάθε μέρα κάτι θα σκεφτεί η Τούνη να συζητηθεί. Θα βγάλει το γκόμενο, θα βγάλει το έτσι, θα βγάλει το βίντεο τη, θα κάνει το. Δηλαδή, βλέπεις κινήσεις. Ακόμα και τώρα, στις μάστας, μπαίνει η σύντερός της μέσα. Ναι, πάλι ναι, θα ξανά ακουστεί. Ναι, 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 και μην τη δούμε να μπαίνει και γκέστη μέσα η Τούνη. Έτσι, παίζει και αυτό να μπει. Ναι, μπορεί, μπορεί. Δήλωσε η Αλεξανδράκη, λεγότανε, πώς λεγότανε, ναι, η Αλεξανδράκη ότι θα μπει σαν γκέστ. Είναι όχι, στο προηγούμενο, στο παλιό. Όχι, η Αλεξανδράκη έρχεται τον Next Top Model. Καμία σχέση. Η θύμιζε τον Αλεξανδράκη, δεν θες. Ναι, θα μπει κανονικά μέσα, όχι κανονικά. Όχι, θα... όχι, δεν μπαίνει κανονικά. Μετά από δύο εβδομάδες. Όχι, είπε η ίδια ότι δεν θα μπει μέσα, θα κάνει guest εμφάνιση. Α, ωραία, εντάξει. Το είπε στη συνέντευξη, τώρα μα λέει ψέματα. Εγώ γνωρίζω ότι θα μπει μέσα μετά από δύο εβδομάδες. Το θέμα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει το ισοπαίδωμα το μεγάλο. Και προβλέπω λοιπόν ότι τα κορίτσια αυτά του GNTM θα πάρουν τα σόβρακα όλων. Α, και η Τούνη. Όχι του GNTM, του Master Rocks. Είναι συνόμοι. Κοντά είναι η συνήθεια. Okay. Λοιπόν, είναι η συνήθεια, ξέρετε. Και η Τούνη ότι παίζεται πάρα πολύ από το Sky και το Μουτσινά δεν είναι τυχαίο. Ναι, εννοείς ναι, ότι μπορεί να χωθεί μέσα. Δεν, όχι μπορεί να χωθεί μέσα. Είναι Sky. Ναι, ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Γράψτε το αυτό που σας λέω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η Τούνη θα παίξει μπάλα πάλι μέσω My Style Rox και ίσως να παίξει και μπάλα διαφορετικά.